συνοπτική, περιεκτική, αλλά και η ουσία μιας απάντησης είναι η εξής. Η ανάγκη είναι μία και είναι τα συμφέροντα των πολλών. Τα συμφέροντα των πολλών τα οποία είναι τελείως διαφορετικά από τα συμφέροντα των τελείων. Τα συμφέροντα των πολλών δεν μπορούν παρά να υπηρετηθούν από μία ισχυρή προοδευτική παράταση, από μία ισχυρή προοδευτική συμμαχία, η οποία και θα ασκήσει όπως ασκείται ήδη από την κυβέρνηση, μία συστηματική πολιτική που θα μεταφέρει πόρους, θα μεταφέρει τα πλεονάσματα υπέρ των πολλών. Γίνεται ήδη, ήδη έχει ξεκινήσει, θα επιταχυνθεί μετά τις εκλογές και είναι προφανές ότι ένα καλό αποτέλεσμα θα δώσει μεγαλύτερη όθηση. Δεν γίνεται η προοδευτική συμμαχία, ΣΥΡΙΖΑ προοδευτική συμμαχία μόνο για τις εκλογές, αλλά οι εκλογές έχουν τη σημασία τους. Έχουμε 7 μέρες, οι μέρες είναι λίγες αλλά ο χρόνος πολλής. Ήδη όλοι έχουν συνειδητοποιήσει ότι έρχεται η ανατροπή. Αυτό που φαινόταν αδύνατο πριν από 3 μήνες, αυτή τη στιγμή είναι όχι απλώς εφικτό, αλλά βλέπουμε και τον πανικό στην παράταξη της συντηρητική. Θεωρώ ότι τις τελευταίες μέρες θα γίνει αυτό που όλοι βλέπουμε. Ο λαός από κάτω παίρνει αυτή την υπόθεση στα χέρια του. Θα έχουμε ένα καλό αποτέλεσμα. Και στη μητέρα των μαχών των εθνικών, στις εθνικές εκλογές, ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία θα κάνει το δεύτερο βήμα. Συγγνώμη, η Ελλάδα μπορεί να ισχυροποιήσει τη θέση της στη νέα Ευρωβουλή, κύριε Μπίστη, με δεδομένο ότι μπαίνουμε και στη μεταμνημονιακή εποχή? Η Ελλάδα μπορεί, αρκεί η Ευρωβουλή να μπορέσει να παίξει ένα ρόλο. Δυστυχώς, μέχρι χτες οι προβλέψεις για το τι θα γίνει σε αυτή την Ευρωβουλή ήταν εξαιρετικά αρνητικές. Τώρα έχουμε κάποια σημάδια σοβαρά. Δηλαδή φαίνεται ότι η άνοδος ακροδεξιάς δεν θα είναι αυτή που περίμενε και περίμεναν και άλλοι. Παρά τα αυτά, δυστυχώς στην Ελλάδα με ευθύνη της Νέας Δημοκρατίας δεν συζητάμε καθόλου για τις ευρωεκλογές. Συζητάμε για τα κότερα, συζητάμε για τον Μπολάκη, συζητάμε για το Μάτι για δεύτερη φορά. Η Νέα Δημοκρατία επέβαλε μία ατζέντα, την οποία βέβαια κατέληψε στο τέλος και έδειξε όλο το σκληρό νεοφιλελεύθερο πρόσωπό της. Και αυτό το πληρώνει τώρα. Το μήνυμα ποιο πρέπει να είναι? Το μήνυμα είναι ένα νίκη στις ευρωεκλογές και καθαρή νίκη στις εθνικές εκλογές. Η προοδευτική συμμαχία θα έχει μέλλον και μετά τις εκλογές, αλλά το εκλογικό αποτέλεσμα θα κρίνει πολλά. Στις 26 Μαΐου, στις ευρωεκλογές, οι πολίτες καλούνται να στείλουν ένα υπουργό της Δημοκρατίας για την Ελλάδα των πολλών, για την Ελλάδα της κοινωνικής δικαιοσύνης, για την Ευρώπη της κοινωνικής δικαιοσύνης, για την Ευρώπη του λαού. Ο λαός, όσο και αν κάποιοι θέλουν να κρύψουν τη συζήτηση για την ουσία, έχει μπροστά του ξεκάθαρα προγραμματικά διλήμματα σε αυτές τις εκλογές, γιατί από τη μία πλευρά υπάρχει το σχέδιο κοινωνικής ισοπαίδωσης της Νέας Δημοκρατίας του κ. Μητσοτάκη και από την άλλη το σχέδιο κοινωνικής ανασυγκρότησης για την Ελλάδα των πολλών, του ΣΥΡΙΖΑ και της Προοδευτικής Συμμαχίας. Και η σημερινή ανταπόκριση του κόσμου δείχνει ότι η συμπόρευση των προοδευτικών, των αριστερών προοδευτικών και δημοκρατικών πολιτών, των προοδευτικών δυνάμεων, είναι η εγγύηση για να υπάρξει μια μακροχρόνια προοδευτική διακυβέρνηση στη χώρα που μπορεί να εγγυηθεί την αναδιανομή του πλούτου, την κοινωνική δικαιοσύνη, τα δικαιώματα. Με αυτή την έννοια, οι πολίτες σε αυτές τις ευρωεκλογές οφείλουν να πάρουν ξεκάθαρη θέση, ειδικά σήμερα που το φάντασμα του φασισμού, του ρατσισμού επιστρέφει πάνω από την Ευρώπη. Οι πολίτες και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη καλούνται να στείλουν ένα μήνυμα δημοκρατίας για την ήττα της ακροδεξιάς, για την ήττα του νεοφιλελευθερισμού, για την ήττα της λιτότητας, των πολιτικών της λιτότητας. Έχουν να επιλέξουν δηλαδή μεταξύ αυτών που αντιστρατεύονται αυτές τις συλλογικές, που δώσανε μάχη όλο το προηγούμενο διάστημα για να βγει η χώρα από τα μνημόνια, και μεταξύ αυτών που θέλουν να επιστρέψουμε στην εποχή της λιτότητας και της ανασφάλειας. Ήρθε η ώρα των πολλών, ο ελληνικός λαός έχει τη δύναμη, δεν γυρίζει πίσω και θα στείλει και από την κάλπη των ευρωεκλογών και από την κάλπη των εθνικών εκλογών το φθινόπωρο ένα ισχυρό μήνυμα νίκης των προοδευτικών δυνάμεων για να μην επιστρέψει το παλιό πολιτικό κατεστημένο που είναι συνδεδεμένο με τα σκάνδαλα, με την κομματικοποίηση του κράτους, και με αυτή την έννοια θέλω να
ευχαριστήσω και όλους τους πολίτες της Άρτας που ανταποκρίθηκαν και στο σημερινό κάλεσμα, αλλά και στη μεγαλειώδη συγκέντρωση του Αλέξη Τσίπρα στην Άρτα την προηγούμενη εβδομάδα. Και όλα αυτά δείχνουν ότι υπάρχει ένα λαϊκό δημοκρατικό ξέσπασμα που δυναμώνει μέρα με τη μέρα και το βράδυ της Κυριακής θα δούμε την πραγματική εικόνα που θα είναι πολύ διαφορετική από αυτή που θέλουν να κατασκευάσουν παραπλανητικές ειδήσεις, τα fake news και οι δημοσκοπήσεις. Η συγκρότηση της πολιτευτικής συμμαχίας αποτελεί στρατηγική επιλογή του ΣΥΡΙΖΑ στο πλαίσιο των πολιτικών συσχετισμών που διαμορφώνονται στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Με κορμό το ΣΥΡΙΖΑ που αποτελεί κεντρικό πυλώνα αυτής της πρωτοβουλίας, αναπτύσσεται μια δυναμική της ελληνικής κοινωνίας με συλλογικότητες να συμβάλλουν προς την κατεύθυνση της διαμόρφωσης αριστερών και προοδευτικών μετώπων σε όλη την ελληνική επικράτεια. Κοινό σημείο αναφοράς είναι η μάχη απέναντι στον νεοφιλελευθερισμό και στην ακροδεξιά, όπως αποτυπώνεται στην πολιτική σύμπλευση δεξιάς και ακροδεξιάς σε αρκετές χώρες της Ευρώπης αλλά και στην Ελλάδα. Προχωράμε λοιπόν αποφασιστικά με το σχήμα ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία να απλώνεται με βορβούς ρυθμούς σε όλη τη χώρα και που παράλληλα θα δώσει νικηφόρα τη μάχη των ευρωεκλογών. Στις 26 Μάη είναι οι πιο κρίσιμες εκλογές που θα καθορίσουν το μέλλον και την πολιτική κατεύθυνση της Ευρώπης. Ζητάμε από τους προοδευτικούς και δημοκρατικούς πολίτες να προσέλθουν αποφασιστικά και μαζικά στις κάλπες και με το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών να προετοιμάσουν τη μεγάλη νίκη του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία στις εθνικές εκλογές. Το οφείλουμε στους πολίτες, το οφείλουμε στην πατρίδα μας. Με ορμή και πίστη μετέχουμε σε μια στα αλήθεια ιστορική πρόκληση, διαμορφώνοντας και συγκροτώντας ένα κοινό προοδευτικό μέτωπο. Ένα μέτωπο με σαφή, οριοθετημένα δημοκρατικά χαρακτηριστικά, με πρόταγμα και κύριο μέλημα την κοινωνία. Για μια οικονομία που θα υπακούει στις ανάγκες του ανθρώπου και της εργασίας και όχι στην ομοτέλεια των αριθμών. Ενώνουμε τις δυνάμεις μας, προχωράμε μπροστά και δημιουργούμε μια ισχυρή δυναμική που θα ξαναδώσει προοπτική, και φως στην Ευρώπη, της επικυριαρχίας των τραπεζών και της αποδυνάμωσης των κοινωνικών αξιών, που θα επικαιροποιήσει και θα δικαιώσει τα συνθήματα της αριστεράς για την Ευρώπη των λαών και των εργαζομένων. Σε ένα τόπο όπου οι δυνάμεις της συντήρησης ήθελαν να διχάζουν τον λαό και να κρατούν την Ελλάδα κακοποιημένη από απόψεις εθνικισμού και πατριολαγνίας. Η αριστερά, ο δημοκρατικός κόσμος, άνοιγαν διεθνιστικά παράθυρα και αποτελούσαν πάντα την πρώτη ύλη στις προσπάθειες να αλλάξει η Ελλάδα. Οι ιδέες, οι αρχές και οι αξίες της αριστεράς αποτελούσαν την ιδεολογική μαγιά για κάθε τι διαφορετικό, για κάθε αλλαγή προτύπων και πολιτικής που επιχειρήθηκε να υλοποιηθεί στην πορεία της χώρας μας, με χαρακτηριστικό παράδειγμα τη δεκαετία του 80. Φίλες και φίλοι, για όλους αυτούς που ηθελημένα ξεχνούν ή αποσιωπούν την πραγματικότητα και επιδιώκουν με γεμπελικό συχνά επικοινωνιακό βομβαρδισμό, να επιφέρουν και σε εμάς συλλογική αιμνησία, για όλους αυτούς που κάνουν ότι δεν θυμούνται ποιοι κυβέρνησαν τα πολλά προηγούμενα χρόνια και συμπεριφέρονται σαν να ήρθε η Ελλάδα στον ιστορικό χάρτη του 2015 όταν έγινε η κυβέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ, χρειάζεται να κάνουμε σαφές ότι δεν ανεχόμαστε να υποτιμούν το κοινό νου, πως δεν ξεχνάμε ούτε μια στιγμή ότι οι συντηρητικές πολιτικές και οι κυβερνήσεις του μένου Ευρώπη, των διαχρονικών σωτήρων, είναι αυτές που χρεοκόπησαν τη χώρα, κατηγορώντας και ενοχοποιώντας ταυτόχρονα το λαό ως υπεύθυνο της χρεοκοπίας. Πως αυτές οι πολιτικές είναι που φτωχοποίησαν τους πολίτες, προκάλεσαν τη μετανάστευση της νέας γενιάς, συλλογική απογοήτευση και έλλειψη προοπτικής. Χρειάζεται να τους κάνουμε σαφές πως αυτή η αναμφισβήτητη και πασίγνωστη πραγματικότητα είναι πως η αριστερά είναι αυτή που τελικά έβγαλε τη χώρα από τα μνημόνια. Και επίσης πραγματικότητα είναι πως η δεξιά είναι αυτή που μας έβαλε στα μνημόνια. Τα χαιρέτησε σαν θείο δώρο που έπρεπε να έχει εφευρεθεί και νωρίτερα. Τα εφάρμοσε με την πιο σκληρή εκδοχή τους και προσπάθησε με όλα τα μέσα να αποτρέψει την έξοδο της χώρας από αυτά. Φίλες και φίλοι, πρέπει να θυμόμαστε και να τους θυμίζουμε διαρκώς και κάποιες ακόμη αλήθειες. Πως η αριστερά, ο ελληνικός λαός,
διέσωσαν την τιμή της Ευρώπης στο προσφυγικό, στις ανθρωπιστικές αξίες και το κοινωνικό κράτος. Όλες οι παρεμβάσεις, οι πρωτοβουλίες του ΣΥΡΙΖΑ, του Αλέξη Τσίπρα, συνιστούν βασικά στοιχεία της στρατηγικής μας για την Ελλάδα της νέας εποχής, για την Ελλάδα των πολλών. Μετά την οδυνηρή εμπειρία της χρεοκοπίας και των μνημονίων, η Ελλάδα δεν μπορεί να οδηγηθεί ξανά στην υποταγή της κυριαρχίας των λίγων. Οι ευρωεκλογές στις 26 Μαρτίου δεν μπορεί παρά να έχουν ως εφαλτήριο αυτό ακριβώς το διακύβευμα. Με την πρόοδο ή με τη συντήρηση. Με τη δημοκρατία ή με τον σκολαδισμό. Με την ελπίδα ή με την απόγνωση. Εμείς αυτά τα έχουμε απαντήσει. Τα απαντάει και ο λαός σε όλες τις περιοδίες μας. Θα το απαντήσει δυνατά και στην κάλπη της επόμενης Κυριακής.